Γεια σας! Καλώς ήρθατε! Τι κάνετε, καλώς ήρθατε! Πώς γεια σου, Έλενα! Καλά είσαι! Μια χαρά! Τι κάνετε, φίλοι μου, για να δω! Καλά είσαστε! Να ευχηθούμε Μπράβο. Καλή εβδομάδα, γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα αυτή που Εννοείται ζούμε! Εννοείται αυτή! Καλό η εβδομάδα, με το καλό! Λοιπόν, πού κάνουμε εμείς, εμείς και μεγάλη Τρίτη εδώ είμαστε! Δεν φεύγουμε από εδώ! Είμαστε στο καθήκον! Εμείς είμαστε εδώ για εσάς. Στο Web TV του Star. Στην καλύτερη πλατφόρμα ιντερνετική. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορείτε να μας βλέπετε live κάθε Τρίτη στις 10. webtv.star.gr. Ενώ μπορείτε να βρίσκετε και εμάς και τις εκπομπές μας και όλα. Πού αλλού? Φυσικά στο YouTube. Και στο Star Web TV. Φυσικά, ωραία. Και σε μια υπέροχη σελίδα στο Facebook. Εννοείται, στην υπέροχη και φανταστική σελίδα μας στο Facebook, Chill Out Web TV, στο φοιτητικό περιοδικό Chill Out. Όπως επίσης μπορείτε να κάνετε follow και unfollow όσοι δεν θέλετε. Εντάξει, για να είμαστε δημοκρατικοί. Πρέπει να κάνετε μόνο follow. Αυτό. Στη σελίδα μας στο Twitter και στο Instagram. Instagram. Και φυσικά μην ξεχνάτε, έχουμε και ένα υπέροχο email που πάντα λατρεύουμε να το λέμε. info@chilloutmiapavlastimesi.gr. Μην διστάσετε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας λέτε οτιδήποτε θέλετε. Αν και τα παιδιά δεν παίρνουν από λόγια, στέλνουν καθημερινά μηνύματα. Και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ενημέρωση. Ήρθε η ώρα για ενημέρωση και να σου πω και κάτι. Από ό,τι βλέπω, ήρθε η ώρα για τα φοιτητό νιούς. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για φοιτητό νιούς πάντα. Εννοείται, παιδιά, περιμένουμε. Και μετά ξεκινάμε. Λοιπόν, ο Εύδοξος, να ξέρετε, έδωσε παράταση για εσάς που δεν έχετε κάνει ακόμα δηλώσεις μαθημάτων. Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε και τη δυνατότητα φυσικά μέχρι 10 Μαΐου. Ενώ νέα καταληκτική ημερομηνία για παραλαβή συγγραμμάτων, Διονύση, ορίζεται. Για πες μου, Έλενα, τα χείλη σου. 7 Μαΐου. Εντάξει, παιδιά, τι γίνεται. Είδες, δηλαδή, άνετα, κάνεις διακοπές. Και τα παίρνεις και μετά τα βιβλία. Πολύ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε κάτι άλλο πολύ καινούριο. Το έχεις δέμα, το ξέρεις. Το σου έχω δέμα. Τι είναι? Μου έχεις δέμα. Σου έχω δέμα. Ξέρεις τι δέμα μου έχεις, Έλενα. Λοιπόν, για πες μου. Εγώ προσωπικά δεν σου έχω δέμα, αλλά έχει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής για όλους τους πρωτοετής φοιτητές. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον. Ένα πολύ ενδιαφέρον. Πρόγραμμα στήριξης των πρωτοετών φοιτητών που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Αν είσαι πρωτοετής για τη χρονιά αυτή που διανύουμε τώρα, 2015-2016, μπορείτε να πάτε στον Δήμο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα ότι ένα λογαριασμό που δηλώνεται ότι μένετε εκεί, και ο Δήμος έμπρακτα θα στηρίξει όλες τις οικογένειες των πρωτοετών φοιτητών. Συγκεκριμένα να πούμε ότι έχετε περιθώριο για αιτήσεις από 9 Πέμπτου μέχρι 19 Πέμπτου. Οι αιτήσεις γίνονται στα δημοτικά ιατρία, στο χώρο του Δημαρχείου. Να πούμε και ακριβώς τη διεύθυνση, να ξέρετε, Στρατηγού Καραγιώργη 2. Και μπορείτε να πάτε, είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του ο Δήμος και να ευχηθούμε και άλλοι Δήμοι να αρχίσουν πολύ σύντομα να στέλνουν δέματα στους φοιτητές. Οπότε, παιδιά, όσοι μας ακούνε και ανήκουν σε αυτό το Δήμο, να προλάβουν. Εννοείται να πάτε, να το δοκιμάσετε όσοι το δικαιούστε, γιατί όχι. Και τώρα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Που έγινε... Και έλεγα θα με πάει, δεν θα με θέλω πάει σε κάτι ταξιδέψω. Ωραίο. Γιατί δεν ήταν ωραία τα άλλα. Εννοείται, ήταν και πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα. Απλά θέλω να σε ταξιδέψω τώρα λίγο πιο βόρεια και να σε πάω μέχρι το Μπρίτανη. Να πάρω και βαλίτσα μαζί. Όχι μωρέ, χύμα και ό,τι γίνει. Ωραία, λοιπόν, καλά θα πάμε. Μέχρι το Μπρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Λοιπόν, κάποιος έχει ματιάσει, θα ξεματιάσω μετά. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα, περίεργη μέρα σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, ο Πρίτανης κάλεσε 5 φοιτητές από τη Σχολή Θεσσαλονίκης Καλών Τεχνών και τους προσκάλεσε να βάψουν, να τοιχογραφήσουν την Σχολή Νομικής Θράκης. Πολύ καλό. Σε τι χρώμα το κάνανε? Λοιπόν, ο κάθε φοιτητής από τους 5 είχε το δικαίωμα να επιλέξει μόνος του, να φανταστεί το τι θέλει να κάνει. Διάλεξε ο ίδιος και το χώρο και το θέμα. Και έτσι, παλιότερα τείχοι, οι οποίοι είχαν συνθήματα, αφήσεις ή οτιδήποτε άλλο, μετατράπηκαν τώρα σε καμβάδες. Και βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο και όμορφο αποτέλεσμα. Και να σου πω και κάτι. Αυτό είναι και πολύ καλό να αρχίσουν σιγά σιγά να το φέρουν και εδώ πέρα. Γιατί εντάξει, είπαμε, πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο, πηγαίνεις στην εκάστοτε σχολή σου. Αλλά ρε παιδί μου, είναι πολύ βαρετή η τύχη. Ένα λευκό, ένα μπέζ, γαλάζιο. Εντάξει. Γιατί να μην ομορφύνουν. Γιατί να μην έχουν και κάποιους καμβάδες, έτσι τα παιδιά να μπορούν να κάνουν γκράφιτι. Και να ομορφύνουν και λίγο και ο χώρος και η αισθητική. Ακριβώς, να μορφύνουμε την καθημερινότητά μας. Αν βλέπουμε κάτι ωραίο, αλλάζει και η διάθεσή μας και σπάς με άλλη διάθεση στη σχολή σου μετά. Αλλά προς Θεού,
να κάνουμε την τεχνική μας, αλλά όχι να τα καταστρέφουμε. Ναι, άλλο βανδαλισμός, άλλο τυχογραφία και ωραίο αποτέλεσμα. Αυτά. Εννοείται. Πολύ ωραίο δεν είναι. Ελπίζουμε μακάρι αυτές οι ιδέες να εξαπλώνονται, όπως και το σου έχω δέμα, και τις τέτοιες πρωτοβουλίες από τις σχολές να τις ομορφύνουμε, να τις βάψουμε, να φύγει αυτό το γκρίζο. Πολύ γκρι. Εννοείται. Και αυτές οι δύο. Πολύ γκρι, τσιμέντο. Αυτές οι δύο σχολές που βρίσκονται στο κέντρο έχουν πάρα πολύ. Είναι πολύ μουντές. Υπάρχει μια μονοτονία. Δηλαδή, γκρι, τσιμέντο, το ένα το άλλο. Λες, και πρέπει να αλλάζει το χρώμα. Στην Πολυτεχνιούπολη που είναι μέσα στο πράσινο, πάλι σαν κτίρια θα μπορούσαν να τα μορφότερα. Αλλά δεν πειράζει, κάτι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όλοι μαζί μπορούμε. Εννοείται, παιδιά, ότι όλοι. Να αλλάξουμε και να μορφύνουμε τις σχολές μας. Αλλά, Έλενα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μου έχεις και το αποκορύφωμα. Τι σου έχω, αυτά για τα φοιτητό νιούς. Τα περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Αυτά ήταν λοιπόν και τα δικά μας φοιτητό νιούς. Θέλω έτσι, επειδή πικράθηκα τώρα που το σκέφτηκα. Να σου πω κάτι. Είναι μου δύσκολη μου. Τόση ώρα μου έκανε ταξίδια. Με πήγες, είπαμε, στο Wellington, ποιο ήταν ο τελευταίο χορός. Καλά, μέχρι τη Θράκη σε πήγα. Α, εντάξει, μέχρι τη Θράκη. Εγώ μόνο πήγα και στην Αγγλία. Εντάξει, γιατί όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα μου άνοιξε η όρεξη. Άνοιξε. Πάμε να δούμε κανένα γλυκό. Εννοείται. Για πάμε να δούμε snack bananas. Εντάξει, παιδιά, έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, κάθε φορά μας βάζετε αυτά τα βίντεο εκεί επίτηδες με τη μαγειρική και είμαστε εμείς εδώ πέρα κλεισμένοι μέσα στο στούντιο. Δεν μπορούμε και να κάνουμε τίποτα. Ήταν πεντανόστιμο και εννοείται. Δεν ήταν μόνο ένας τρόπος. Ήταν πολλοί τρόποι. Βέβαια, εμείς εδώ στο chill out δεν έχουμε μόνο έναν. Έχουμε πολλούς τρόπους. Οπότε έχετε πάρα πολύ. Δεν είναι κανένας παραπονημένος. Αρκεί μπανάνες να έχετε. Επιλογές υπάρχουν. Λοιπόν, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε έξυπνα, Διονύση. Γιατί εμείς θέλουμε να σκεφτόμαστε πολύ έξυπνα σε αυτήν την εκπομπή. Εννοείται. Και έτσι, εκτός από τις πολλές και νόστιμες συνταγές με την μπανάνα, θέλουμε και τρόπους έξυπνους. Think smart. Think smart. Σου λέει αυτό, σου λέει κάτι. Α, κάπου με πάει, αλλά για βοήθησέ με λίγο περισσότερο. Θα σε βοηθήσω τώρα ακριβώς. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι Think smart. King.
Είναι και χρήσιμη τρόπη. Εντάξει, άμα σου πω ότι ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αυτό, γιατί ιδίως το Πάσχα, κακά τα ψέματα, όταν γυρνάμε με τις λαμπάδες, πόσες φορές μου έχει πέσει η λαμπάδα στο χαλί. Και εντάξει, στα ρούχα πολύ συχνά. Δεν ξέρω, παιδιά, έχουμε πολύ επικίνδυνη με λαμπάδα γενικότερα και τον κόσμο γύρω μου. Λερώνω, το λερώνω είναι το ελάχιστο και αν μπορεί να βγει ο λέχιας μετά. Οπότε προσοχή σε εσάς που θα μας δείτε στην εκκλησία να είστε μακριά μας. Φέτος είπα θα πάρω φαναράκι σαν τα μικρά παιδάκια, έτσι για σιγουριά. Ξέρω εγώ να είναι καλυμμένη η φλόγα γύρω-γύρω. Εντάξει, ωραία, γιατί όχι. Δεν ξέρω γιατί μου τη δίνει, γιατί με εμπιστεύονται. Έχω χαζεύω εκείνη την ώρα. Λοιπόν, είναι ωραία διαδικασία και πολύ επίκαιρα. Και τα αυγά έτσι, με τα χρώματα, με τα στολίδια. Αν γιατί βάφετε αυγά και σας αρέσει η διαδικασία, πολύ ωραίο τρόπο. Και άμα έτσι, είσαστε και άνθρωποι που τους ενδιαφέρει η αισθητική, η καλή αισθητική μάλλον στο αυγό, γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι δεν μπαίνουμε μόνο στο μονότονο κόκκινο αυγό, θέλουμε λίγο να το εμπλουτίσουμε. Είναι αυτή ωραίο μια καταπληκτική ιδέα για να το. Το κόκκινο, το traditional, ωραίο είναι και αυτό. Αλλά άμα έχει και την πινελιά από πάνω, έτσι, γιατί εντάξει, το ίδιο είναι να δεις ένα κόκκινο, το ίδιο είναι να δεις ένα κόκκινο με ένα στολίδι, δεν θα σου αυτό, πάει περισσότερο. Ναι. Θα διαλέξεις αυτό. Κατάλαβες και άμα είναι το τυχερό σου, εντάξει. Βέβαια μπορούμε να πούμε και το εξής, να κάνουν κάνα μια παραποδιά εκεί πέρα ναι, και να βάλουν κανένα ξύλινο κόκκινο αυγό. Α, πας έτσι εσύ. Δεν ξέρω, κάποιοι φίλοι μου το έχουν πει αυτό. Κάποιοι φίλοι του που έχουν παίξει με και έχουν τσουγκρίσει και έχουν χάσει με το ξύλινο αυγό. Μεταξύ η οικογένειά μου να μην τη βλέπει την εκπομπή αυτή, γιατί συνέχεια αναρωτιούνται για ποιο λόγο εγώ κερδίζω. Ναι, ναι. Βρήκαμε τον λόγο, τον τρόπο. Λοιπόν, θα κάνω ένα ρεπορτάζ στην οικογένειά σου να δω γενικότερα γιατί κερδίζει συνέχεια στο αυγό. Πού κρύβει το ξυλινό αυγό, το πασχαλινό. Α, θα κάνει ρεπορτάζ ναι, και στην οικογένεια. Κάνω γενικά ρεπορτάζ και έχουμε και σήμερα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, τι ρεπορτάζ έχουμε σήμερα, Διονύση. Για όλους εσάς οι οποίοι είναι εκεί πέρα και ψάχνονται γενικά με τρόπους. Θα πω κάτι τελείως άσχετο. Τελείως διαφορετικά ξεκίνησα την αρχή, δεν πειράζει. Η κάμερα του Chill Out παρευρέθηκε ναι, στα παρασκήνια του Mad Walk. Α, τι λέτε, πάμε να δούμε το βίντεο. Όλα αναλυτικά, backstage για, full. Πάμε. Φαντασμαγορική βραδιά ήταν αυτή. Εντάξει, παιδιά, και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τη φανταστική ομάδα του Chill Out. Φυσικά. Γιατί κάθε φορά βρίσκεται στο επίκεντρο των καταστάσεων. Και πέρασαν και ωραία, γιατί απόλαυσαν μόδα, μουσική, όλα μαζί σε ένα πολύ τέλειο συνδυασμό. Εννοείται. Και φυσικά να πούμε ότι σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα, τι. Θα δούμε τι θα και γίνει, κάτι σχετικό με τα MAD. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορείς να περιμένεις. Τι έχουμε άλλο, εντάξει δηλαδή, λοιπόν, θα το πούμε τώρα. Τι άλλο έχουμε, έχουμε και αποκλειστικά πλάνα γενικότερα τη βραδιά. Έχουμε. Εκτός από backstage. Αποκλειστικά τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών. Γιατί ως συνήθως το Mad Walk, όπως κάθε χρόνο, καταξιωμένοι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενες Έλληνες σχεδιαστές συνεργάστηκαν με αγαπημένους καλλιτέχνες σε ένα show που συνδύασε μοναδικά τα live performances με ένα fashion catwalk. Τι για πάμε να δούμε. Τι μου λες τώρα, για πάμε να το δούμε και αυτό. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η μεγάλη γιορτή της μόδας και της μουσικής. Δείτε, ακούστε και απολαύστε το Mad Walk 2016 by Aperol Spritz.
γκάζι. Κάνουν και πάλι Ισπανοί και Ιταλιάνοι. Όλοι στο πάρτι. Δεν μπορώ να ακούω. Θα σου πω μόνο κάτι. Δεν σου χρωστάω ούτε συγγνώμη ούτε αγάπη. Καλά, μιλάμε. Έχω μείνει κατάπληκτος. Περιμένω πώς και πώς. Τι ωραία. Και φυσικά που να ευχαριστήσουμε και το MAD. Εννοείτε, γιατί πέρα από την ομάδα μας, πήραμε και κάποια πλάνα από το MAD. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πλάνα που πήραμε από το MAD, φυσικά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εννοείται. Περιμένω αγωνιωδώς να βγει στον αέρα. Εννοείται. Να δούμε όλα, ό,τι έγινε και δεν έγινε. Εννοείται. Γιατί δεν κι άλλο. Δεν μας έφερε αυτό το λίγο. Λοιπόν, ξέρετε, εγώ έχω μπερδευτεί τώρα όμως. Έχω αλήθεια. Μπερδευτεί, ναι. Εντάξει, εφόσον έχεις μπερδευτεί, ρε Έλενα, πάμε κατευθείαν πείτε τον μπερδέματα. Ναι. Θέλουμε και πολύ. Ξεμπερδέψτε με και εμένα. Γιατί όχι. Λοιπόν, έχω που έχω τα μπερδέματά μου. Τα ναι. Έχουν και άλλοι τα μπερδέματά τους τελικά. Α, εντάξει, μια χαρά είμαστε δηλαδή. Εγώ το λέω. Όλοι είμαστε μπερδεμένοι, αλλά όσο μπορούμε θα ξεμπερδέψουμε. Εντάξει, τι. Λοιπόν, και τι μας στείλανε αυτή τη εβδομάδα. Περιμένω αγωνιωδώς να σας ακούσω. Λοιπόν, μία από τις ιστορίες που μας στείλανε είναι εδώ. Πάμε να τη δούμε, να τη διαβάσουμε. Για πάμε. Ποιο είναι το σημερινό φοιτητικό μπέρδεμα. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ. Γεια σας, παιδιά. Είμαι φοιτήτρια στο τρίτο έτος και έχω σχέση 2 χρόνια. Με τα αγόρια πάντα τα πήγαινα καλά και έχω αρκετούς φίλους άντρες. Πρόσφατα, ένα παιδί από την παρέα μου μου είπε πως με βλέπει διαφορετικά. Αρχικά, πίστεψα πως απλά παρεξήγησε την οικειότητα της φιλίας μας. Νομίζω όμως πως άρχισα και εγώ να τον βλέπω διαφορετικά. Και αν είναι η ιδέα μου, ούτε θέλω να χωρίσω. Τι να κάνω. Πραγματικά. Τώρα είναι μπερδεμένο. Είναι μπερδεμένο. Ναι, φίλοι ήταν. Δεν θα ήθελα πραγματικά να βρισκόμουν στη θέση της φίλης αυτής. Γιατί πολύ απλά έχει σχέση. Ναι. Και ταυτόχρονα. Όχι, γενικά μιλάω, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη. Δεν έχει κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι, όντως. Ναι. Αλλά έχει σχέση και κάποιος άλλος σου εκδηλώνει το φλερτ. Τι κάνεις εκείνη την ώρα. Τι κάνεις τότε. Κοίτα, φαντάζομαι σίγουρα έχει κολακευτεί η φίλη μας εδώ πέρα και γι' αυτό κιόλας έχει αρχίσει και της αρέσει και ανταποκρίνεται μάλλον. Εννοείται. Αλλά πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις τώρα, όσο είναι νωρίτερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε και να σου πω εγώ, ότι και να σου πει και ο Διονύσης, εσύ ξέρεις μέσα σου τι θέλεις. Εννοείται. Γιατί πρόσεξε να δεις. Ξεκινάμε από το πολύ απλό. Άμα της πούμε κάτι εμείς, δεν θα είναι σαν να το κάνει κατευθείαν κτήμα της. Και να πει, ξέρεις ναι. Κάτι, εγώ θα κάνω αυτό που είπα τα παιδιά. Όχι, να ακολουθήσεις τη φωνή της καρδιάς. Αυτό που δηλαδή θέλουμε να τους πούμε είναι ότι δες μέσα σου τι θέλεις πραγματικά. Γιατί το νέο είναι ωραίο και θελκτικό. Εννοεί. Και καινούριο και άγνωστο και θες να το ανακαλύψεις. Αλλά το παλιός είναι αλλιώς. Ακριβώς. Απλά αρκεί, πρόσεξε, μην πληγώσεις κανέναν από τους δύο και θα πάω να τους βρω. Εντάξει, δηλαδή, καταγγελία σοκ. Η Έλενα θα πάει να τους βρει. Okay, ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε και γενικότερα δηλαδή η ζωή πρέπει να κάνουμε τολμηρά πράγματα. Να τολμάμε γιόλο γενικότερα. Εννοείται. Γιατί αλλά you only live once. Βάλ τα όλα κάτω και δες για να είσαι και εσύ ευτυχισμένη και όλα καλά. Εννοείται. Και φυσικά να ακούσεις τη φωνή της καρδιάς σου. Αυτή πάντα όχι είναι. Όχι τη λογική. Κοίτα, η λογική καμιά φορά μπορεί να σε οδηγήσει και σε αδιέξοδα. Ναι. Ενώ η φωνή της καρδιάς. Απλά αυτό που να μην αφήσεις είναι αποθυμένα. Γιατί στη ζωή δεν πρέπει να αφήνουμε αποθυμένα. Αυτό θα σου πω εγώ μόνο.
Και μετά πράξη ανάλογα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πούμε ότι έχετε το δικαίωμα να επιλέγετε εσείς αν θέλετε να είναι ανώνυμο ή επώνυμο το μήνυμά σας. Και φυσικά να παρακαλέσουμε να είναι με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι γκρίκλεις. Μόνο αυτό. Πού όμως μπορούν να μας το στείλουν, Διονύση? Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε και, και στη σελίδα μας στο Facebook τα μηνύματα, αλλά και στο info@chillout.gr. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση που μας δίνετε και που μας στέλνετε συνεχώς κείμενα. Να ξέρετε πως εν καιρό μπορεί να φιλοξενήσουμε και ζωντανά κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Εννοείται. Και εμείς χαιρόμαστε γενικότερα να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας λέτε για τη ζωή σας, για τη σχολή σας, προβληματισμούς που μπορεί να υπάρχουν, θέματα στο πανεπιστήμιο, πρακτικά πράγματα που να πρέπει να θίξουμε γενικότερα. Και ευχάριστα πράγματα, όχι μόνο προβλήματα. Κοίτα, από όσο φαίνεται μέχρι στιγμής, δεν μας ντρέπονται τα παιδιά. Δεν μας δηλαδή, ντρέπονται. Όχι. Για το οτιδήποτε. Μας έχετε δει πολλά, χαιρόμαστε. Εννοείται. Μας αγαπάνε και εμείς τους αγαπάμε το ίδιο. Και εμείς ελπίζουμε να βοηθάμε και όντως και να ξεμπερδεύουμε και να σας βοηθούμε να προχωράτε και με καλό τρόπο. Γιατί το Chill Out έχει γίνει μέρος και της ζωής τους αλλά και της ζωής μας. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακριβώς, ακριβώς. Και γενικότερα όταν δεν είσαι καλά, Διονύση, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τι βοηθάει πάντα, εκτός από το φαγητό. Λοιπόν, καλά, εντάξει, αλλά και το πολύ φαγητό μετά δεν θα βοηθήσει αλλού. Λοιπόν, είναι να ακούς μουσική. Εννοείται. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λέω να σε πάω κάπου διαφορετικά. Πού θα με πας? Θα σε πάω στο Top 5 Weekly. Α, το 5 Weekly! Τέλεια! Εννοείται. Γιατί αυτή τη βδομάδα στο Top 5 Weekly. Ελληνικά, ξένα. Έχουμε τα πιο πολυπεγμένα τραγούδια ελληνικά της εβδομάδας που μας πέρασε. Ελληνικά είναι σοβαρά τα πράγματα δηλαδή. Άμα, ακούς, άμα δεν είσαι καλά και ακούς και ελληνικά είναι πολύ φυτοπερδεμένα τα πράγματα. Τι λέτε, πάμε να δούμε το βίντεο. Και πάμε να δούμε τα καλύτερα πέντε. Αγαπάς να σ' αγαπώ. Να θέλεις μόνο εμένα. Να σ' έχω δίπλα μου, Θεό. Να ζω μόνο για... Ποτίνη θα τις πετάξω. Άκου το συμπέρασμά μου. Όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη. Και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου. Δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλύπη. Με φωνάζουνε πλέον αλήτη. Σημερώνει και δεν έχω σπίτι. Στο ποτό μου εσύ για μια στιγμή γυρνάω και έχεις χαρεί. Με φωνάζουνε πλέον αλήτη. Σημερώνει και δεν έχω σπίτι. Δεν σε ξεχνάω για πάντα θα ξενυχτάω. Όταν πονάω το γλεντάω. Νιώσω τι νιώθω. Λοιπόν, καλά, χορεύαμε. Εντάξει, όπως δεν χορεύσα πολύ. Καλά, εντάξει. Εντάξει, ο Σαμπάνης πάντως είναι πάρα πολύ ωραίος τραγουδιστής. Γενικά έχει ωραία τραγουδία και ελληνικά πολύ να μην ακούς. Δύο-τρία θα σου αρέσουν. Εννοείται και φυσικά να πούμε ότι επίτηδες βάλαμε αυτή τη μουσική για να ανεβούμε επιπλέον. Εννοείται. Και τώρα που εγώ ανέβηκα, ξέρεις τι θέλω. Θέλω να διασκεδάσω, θέλω να βγω έξω, θέλω να δω. Θέλω να πω κινηματογράφο, θέλω να δω ταινίες. Θέλεις να βγεις έξω να πας κινηματογράφο, αρέσει. Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ένας έχει αυτή την ειδικότητα εδώ πέρα να σου πει τις καλύτερες ταινίες. Για... Μία κοπέλα μόνο. Εννοείται, η Αναστασία. Η Αναστασία μας. Για πάμε να δούμε το φιλέτ. Λοιπόν,
Λοιπόν, αυτή ήταν η ατζέντα μας. Και να καλωσορίσουμε την Αναστασία μας. Γεια σας, Αναστασία. Χρόνια πολλά, τι κάνετε? Καλά είμαστε εσύ? Καλά είμαι, μια χαρά. Θέλω πρώτα πριν την ατζέντα να κάνω μια παρέμβαση για το προηγούμενο θέμα σας. Την κοπέλα που έστειλε το μήνυμα και δεν ξέρω αν θα χωρίσει. Για πες μας, συγγνώμη. Ήθελα να την πω από το ακουστικό, αλλά θα βγω μπροστά να την πω. Αφού βγαίνω σε λίγο. Να σε βλέπει. Από τη στιγμή που κάθεται και προβληματίζεται αν πρέπει να χωρίσει, αν πρέπει να πάει στον επόμενο, αν πρέπει να δει φιλικά ή ερωτικά τον φίλο της. Πρέπει να χωρίσει έτσι κι αλλιώς, νομίζω. Έτσι δεν είναι. Αυτά, άμα έχει μια σχέση και προβληματίζεσαι. Καθηγή φυγή, Αναστασία, κατευθείαν. Τι δεν θέλω να χωρίσω και δεν ξέρω αν τον βλέπω φιλικά, ερωτικά. Άμα είναι έτσι. Τέλος πάντων. Λες ότι επειδή μπήκαν οι υποψίες, να έχει τελειώσει. Άμα κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα αν πρέπει να χωρίσει ή όχι, δεν πρέπει να τελειώσει σχέση. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, πάμε όμως στα δικά μας, ατζέντα. Θα σε δυσαρεστήσω λίγο, θα σε απογοητεύσω, Διονύση. Γιατί? Γιατί δεν θα σε πάω σινεμά. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε 3 DVD για αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το γλεντήσουμε σε τελικά. Έχω καλά DVD. Από αυτά που δεν αρέσει στην Έλενα, αλλά δεν πειράζει. Α, εντάξει, για πες, αρέσει σε μένα. Έχω 3 ταινίες. Με πολύ suspense. Είχαμε δείξει και την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν θυμάστε, μια από τις προηγούμενες φορές, το top 5 των ταινιών με πολύ suspense. Α, το θυμάμαι. Εγώ λοιπόν τις είδα αυτές τις ταινίες όλες και θέλω να σας πω. Μπράβο! Εντάξει, το top 10 ήταν. Εντάξει, δεν τις είδα σε μια μέρα, ξέρεις. Σταδιακά, γι' αυτό έχει περάσει και ένας μήνας από τότε. Αλλά έχω να σας προτείνω τις 3 καλύτερες και πάμε να ξεκινήσουμε από την χειρότερη, τρίτη δηλαδή, προς την καλύτερη. Νούμερο 3 λοιπόν σαν ταινία, When a Stranger Calls. Τι λες τώρα? Εντάξει, δηλαδή μας έχεις καθυλώσει, μας κόλλησες στον τοίχο. Σας κόλλησες στον τοίχο και έχω και βαθμολογία. Ωχ, περιμένω. Τζάμπα την είδες, δεν θυμάσαις. Ένα 7 λοιπόν σε αυτή την ταινία. Πολύ καλή, τις έβαλε 7 γιατί οι άλλες δεν ήταν πολύ πιο δυνατές και δεν μπορούσα να κάνω, να τις βάλω παραπάνω. Μιλάμε για μια κοπέλα μικρής ηλικία η οποία αναλαμβάνει τα χρέη ταντάς. Όταν λοιπόν πάει στο σπίτι να φυλάξει τα δύο παιδιά, γίνονται πάρα πολλά περίεργα πράγματα, πολλά περίεργα τηλεφωνήματα. Δεν μπορώ να σας πω παραπάνω, γιατί είναι ταινία suspense, όπως και σε επόμενα θα σας πω πολλά πράγματα για να την πάρετε να τη δείτε. Α, θα μας κρατήσει με την αγωνία. Μα τι τώρα, να σας πω το τέλος. Δεν μπορώ να σας πω καν τη συνέχεια. Απλά πάρτε την, δείτε την. Πολύ καλή ταινία. Την προτείνω λοιπόν, 7 σε βαθμολογία. Εντάξει, να πούμε και το 7 το δικό σου, δεν το δίνεις έτσι, άιντε άιντε. Όχι βέβαια. Μιλάω για το 7 το δικό μου, όχι όποια και όποια. Λοιπόν, πάμε στην δεύτερη ταινία λοιπόν, μετά το When a Stranger Calls, η οποία είναι το Red Eye. Έχει να κάνει με πτήση και η πρώτη έχει να κάνει με πτήση. Αχα. Πολύ αεροπλάνο σε αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, μια πτήση λοιπόν γεμάτη αγωνία στο Red Eye. Μιλάμε για μια κοπέλα η οποία είναι υπεύθυνη σε ξενοδοχείο, αποφασίζει να πάει ένα ταξίδι και τελικά εκεί γνωρίζει έναν άγνωστο, ο οποίος της κάνει τη ζωή κόλαση. Με την καλή ή με την κακή την έννοια. Γενικά, με την κακή την έννοια. Με την καλή, ένα άγνωστο έτσι. Να το έχω δει αυτό. Σ' άρεσε? Ναι, μου άρεσε. Δεν έχει πολύ παραπάνω από την προηγούμενη ταινία. Ήταν το άτομο με τα αγγλικά χαρακτηριστικά που αυτό, τελικά ακριβώς. Αυτό είναι, ήταν επικίνδυνο. Αυτό είναι, και από αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο οποίος στην αρχή της το παίζει πάρα πολύ καλός έτσι και κύριο, gentleman, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι μόνο το κακό της θέλει και τίποτα λιγότερο. Ούτε σε αυτό μπορώ να σας πω φυσικά κάτι, είναι περίπου μια μισή ώρα η ταινία. Έχει έτσι όμως αγωνία και έχει αγωνία. Ένα 7,5 για σένα, Red Eye. Α, εντάξει, βρίσκω σήμερα πολύ καλή. Καλά, πού να δεις τι γίνεται στο νούμερο 1. Χαρίζω σήμερα. Χαρίζουμε, δηλαδή σήμερα πάρτε τα όλα. Ένα θα σου πω, το νούμερο 1 από μένα, 5-9. Τι λες τώρα, δεν τυχαίνουμε. Αυτό πραγματικά πρέπει να μείνει στα ιστορικά. Λοιπόν, Light Plan, λέει η ταινία. Σχέδιο πτήσης λοιπόν, ναι. Προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα σας την περιγράψω, τι είναι αυτά τα δύο λόγια που θα σας πω για αυτή την ταινία, αλλά πραγματικά η πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος γίνονται όλα ανατροπές. Οπότε δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Μόνο ότι βλέπουμε εδώ μια μητέρα με το κοριτσάκι της, η οποία. Και ποια μητέρα. Και ποια μητέρα. Και τώρα μην με ρωτήσει όνομα όμως, γιατί έχουμε πει δεν τα πάω καλά με τους τοπίους. Αν θες, πες. Η Ζόντι Φώστερ δεν είναι αυτή. Α, είναι, και ξέρω γιατί είναι. Γιατί όταν μπήκα στο βίντεο κλαμπ, η κοπέλα στο βίντεο κλαμπ μου έκανε την ίδια ερώτηση. Μου λέει: θέλεις την ταινία με τη Τζόντι Φώστερ? Λέω: μάλλον. Τέλος πάντων. Η κοπέλα λοιπόν αυτή πάει με την κόρη της σε ένα ταξίδι. Έχει πεθάνει, να πούμε, ο άντρας της. Και τελικά σε αυτό το ταξίδι προσπαθούν όλοι να την τρελάνουν. Δεν ξέρουμε όμως τελικά. Είναι τρελή στην πραγματικότητα ή προσπαθούν όλοι, όλο το πλήρωμα, οι επιβάτες, οι πάντες να στραφούν εναντίον της για ένα σκοπό. Στο τέλος επιστρέφει, επιστρέφει ή όχι. Να ξέρουμε δηλαδή. Αν φτάνει, δεν θα σου πω τι γίνεται στο τέλος. Βρε Διονύση, νομίζω η Αναστασία πρέπει να βάζει λίγο τα χνάρια μου σαν την προηγούμενη φορά που είχα πει ολόκληρη την ταινία εγώ. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Όχι, δεν την είδα κανείς μα.
Εντάξει. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη, ναι. Με πειράζει με αγάπη. Δεν είναι σωστό. Μπορεί να πει τι ταινίε, αλλά μην πάρει τώρα. Είναι κρίμα να πάρει ταινίε αγωνία και να μα πει το τέλο. Και να σου πω, εγώ δεν τι βλέπω τι αγωνία Αναστασία που δεν τι βλέπω. Δεν τι δει λοιπόν. Αφού και την πρώτη την είχα δει μόνο και αυτή την έχω δει. Ξέρει, στην αγωνία όντω έχει ένα δίκιο. Άμα σου πούν το τέλο, μετά τη βαριέ. Ενώ στο θρύλο και να σου πούν το τέλο. Πάντα έχει κάτι να σε αναδράσει. Ναι. Αλλά ξέρει, σε αυτή την ταινία οι προηγούμενε δύο εντάξει μπορεί να είναι και λίγο προβλέψιμο το τέλο του. Αλλά σε αυτήν πραγματικά εγώ την έβλεπα μια μισή ώρα που διαρκεί και ήμουν κάθε ένα τέταρτο, άλλαζα γνώμη. Έλεγα, όχι, αυτό είναι, ξέρω εγώ. Όχι, αυτό είναι. Όχι, είναι τρελή, όχι, δεν είναι τρελή. Οπότε δεν θα σα πω τίποτα. Ή όταν ψάχνει κάποιο δολοφόνο κάτι και ανατρέπονται τα δεδομένα, λε, είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Να τη δείτε, να τη δείτε. Αφού την έχει δει και η Έλληνα που σνομπάρει αυτές τις ταινίες γενικά. Αυτές μου αρέσουν τα πολύ θρίλερ, τα πολύ επιστημονικής φαντασίας και αυτά. Ε, σου έχω προτείνει κάτι τέτοιο. Όχι, εντάξει. Εμένα μπορεί να μου προτείνει όμως κάτι τέτοιο. Περιμένω. Έχω αρχίσει να τα βλέπω όμως. Μετά από μένα. Ναι, εννοείται. Μόνο αυτά που είναι καλά στεράκια, όχι τα άλλα. Κοίτα, κάτι είναι κι αυτό. Από εκεί που δεν το βλέπαμε καθόλου, τώρα το βλέπει. Έχει αρχίσει και βλέπει εσύ. Τι θρυλέρ. Ναι, γιατί δεν σε έβλεπε. Εγώ. 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 Δεν έχει πει ότι βλέπει την ταινία. Ναι, από την αρχή. Η αγάπη μου είναι τα θρυλέρ εμένα. Πώ. Παρανοϊκό. Ναι, το βρήκα. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε τελείω κλίμα όμω από τα θρυλέρ και να πάμε σε βίντεο εβδομάδα και δεν είναι ένα. Είναι δύο το βίντεο τη εβδομάδα. Είναι το γιορτινό κλίμα. Είναι το κατέχει εδώ πέρα. Εννοείται, παιδιά. Το τσιλάρι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Να μην είναι στο γιορτινό κλίμα. Λοιπόν, το ένα βίντεο δεν ξέρω αν είναι ακριβώ το τι μου έκανε εντύπωση σαν βίντεο. Είναι το τι μου έκανε εντύπωση σαν στιγμιότυπο γενικά. Έχει γίνει χαμό αυτή την εβδομάδα με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Ένα θα σα πω. Αγώνα, Άρης και Φυσιά. Δεν ξέρω αν βλέπετε μπάσκετ καθόλου. Βλέπουμε, ναι, μάλιστα, πάρα πολύ. Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Λατρεύω αυτόν τον ήχο με τα σπατέκτσε. Στο παρκέ. Τι έγινε λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα, τι περίεργο έγινε και το έχουμε βάλει έτσι σαν βίντεο. Βλέπουμε εδώ τον παίχτη, τον Μάρσαλ, mm-hmm. ο οποίος είναι παίχτης της μιας από τις δύο ομάδες. Άρα τελικά, αντί να... ομάδας, αντί να σκοράρει... το άνθρωπο, για αντί να σκοράρει όμως στο καλάθι του αντίπαλου, πήγε και έβαλε καλάθι στο δικό του καλάθι. Καλά, περιττώ να σου πω ότι το βλέπω μαζί με την παρέα μου. Και μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Λέμε τι κάνει ο τύπος. Πάει καλά. Ναι. Εγώ δεν το είδα live. Δεν το είδα μετά. Όχι, όχι. Το είδα μετά στη στιγμιότυπα. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι δεν έχει καταλάβει κανείς τι έχει γίνει. Βλέπουμε τα πλάνα στην οθόνη μας. Μια αναστάτωση, ένα. Υπάρχει μια αναστάτωση. Ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι απλά ότι έβαλε ένα καλάθι και, οκ, okay, εντάξει, μείον ξέρω εγώ δύο βαθμοί για την ομάδα του. Είναι ότι αυτό το καλάθι του πήγε στην παράταση και τελικά χάσανε. Εντάξει, υπήρχε. Έτρεχε μετά να δικαιολογηθεί, εντάξει, γίνονται αυτά, γίνονται. Να σου πω κάτι. Ασφαλίστηκε πάνω στο άγχος του παιχνιδιού, πάνω στην αγωνία, πάνω στην ένταση, δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν νομίζω να ήταν τόσο στημένο, δεν ξέρω τι λέτε εσύ. Όχι, εντάξει, να ήταν στημένο αποκλείεται. Αλλά να σου πω και κάτι. Δεν νομίζω ότι γίνεται συχνό αυτό το φαινόμενο, δηλαδή το βλέπουμε συνέχεια. Απλώς εντάξει, μπορεί να ζαλίστηκε λίγο. Το περίεργο, ξέρεις ποιο είναι ότι δεν είναι ότι. Κατά λάθος μπήκε το καλάθι, ότι χτύπησε το χέρι και πήγε. Έκανε κανονικά, έδωσε πάσα και μπήκε μέσα. Με πυγμή πήγε, δεν ήταν. Τώρα τι να, αν το είχε παίξει στο στοίχημα για την αντίπαλη ομάδα και με κάποιο τρόπο έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα για να και χάσουνε. Η ζωή είναι απλή. Η ζωή είναι απλή. Το μπάσκετ ακόμα περισσότερο. Μέσα σε δευτερόλεπτα γίνεται χαμός. Για το μπάσκετ θα σας πάω στο ποδόσφαιρο. Α, εντάξει, είμαστε στο ταξιδέψι. Δεν είχαμε και κανένα αυτογκολ, γιατί και δεν είδα τίποτα. Δεν θα σας πω για αυτογκολ, θα σας πω για σκέτο γκολ. Όταν λοιπόν ένα γκολ δεν είναι τόσο εντυπωσιακό σε σχέση με τον πανηγυρισμό, γιατί πραγματικά ο πανηγυρισμός κλέβει τα φώτα. Θέλετε να δούμε τι έχει γίνει. Αμέ. Για πάμε. Για να δούμε. Can you feel it? La 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 la.
calling German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Μιλάμε για μια ομάδα στην μακρινή Ισλανδία, η οποία δεν ξέρω, εγώ αν ήμουν πορωμένη οπαδός, φίλαθλος της αντίπαλης ομάδας, θα υποστήριζα τη συγκεκριμένη μόνο και μόνο για να δω τι έχουν ετοιμάσει για πανηγυρισμό. Νομίζω είναι όλα τα λεφτά. Πραγματικά είναι όλα τα λεφτά και θέλω να σας πω και το εξής. Δεν ξέρω αν έχετε πάει γήπεδο. Έχετε πάει, εντάξει, ωραία. το αίσθημα το ότι η ομάδα σου βάζει γκολ δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Και καλά, εντάξει, αυτοί που κάθονται μπροστά στις κερκίδες, εγώ πραγματικά τους λυπάμαι γιατί μου έχει τύχει, δεν μπορείς να φανταστείς το τι σου έρχεται. Από πατατάκι, νερό. Κάνε το. Γιατί μέσα στη χαρά του άλλου. Όχι, εσύ βέβαια, δεν μόνο σου έρχεται. Κοίτα να δεις, δεν ήταν με την κακή την πρόθεση. Ήταν με την καλή ότι αισθάνεσαι τη χαρά εκείνη την ώρα και πετάς τα πάντα που έχεις εκεί πέρα. Εγώ δεν το έχω νιώσει αυτό. Έχω πάει γήπεδο, έχω με διαρκείες, με τραφολογούς από μπάσμα όταν ήμουν μικρή. Αλλά εντάξει, και έβαζε, δεν έβαζε γκολ η συγκεκριμένη ομάδα που υποστήριζα τότε, δεν με ένοιασε. Άμα δεν ήσουν φανατική, δεν είναι ίδιο ενθουσιασμό. Όχι, ξέρω εγώ. Και θυμάμαι όλοι πανηγύριζαν εκεί πέρα. Ο μπαμπάς, μακαλιέ, σκυλιά. Εγώ, μπαμπάς, τα τυμαίνω απλά. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω έτσι. Πέρα από το ποδόσφαιρο και αυτό που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, το οι οπαδοί που τσακώνονται μεταξύ του, όλο αυτό ο χαμό. Πολύ καλύτερα πανηγυρίζουν έτσι. Εννοείται πραγματικά. Να μας χαρίζουν και εμάς τα βίντεο της εβδομάδας. Συνεχίστε να το κάνετε αυτό. Και όσο περνάει για το βίντεο, νομίζω γινόταν και πιο απολαυστικό. Πραγματικά. Νομίζω και εκείνοι έχουν αρχίσει και το βρίσκουν. Δηλαδή, κάθε φορά μαζί με την προπόνηση λένε: Ωπα, πώς θα πανηγυρίσουν. Όχι, εγώ νομίζω ότι κάνουν πιο πολλές ώρες προπόνηση για το πώς θα πανηγυρίσουν. Παρά πρακτικά θέματα, ξέρω. Πιστεύετε ότι αυτό το κάνουν επίτηδες. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη την ώρα. Κατά λάθος αποκλείται να το κάνουν. Εντάξει, ότι θα υπάρχει μια. Αφού μαζεύονται όλοι μαζί και έχουν ολόκληρο σκηνικό, ολόκληρο στήσιμο. Εντάξει, μια συνεννόηση μπορεί να υπάρχει πιο πριν, αλλά εντάξει, που ξέρουν ότι θα βάλουν γκολ. Σίγουρα υπάρχει. Και από ό,τι είδατε είναι ένα παίκτη συγκεκριμένο. Αυτό ο Τσανθούλη που τα έχει βάλει όλα τα γκολ και κάνει τα σκηνικά. Είναι επιθετικό ομάδα, αυτό θα ξεκινάει όλα. Μάλλον, έτσι λέει παιδιά, αφήστε το πάνω μου, θα βάλω εγώ γκολ για να κάνουμε και ένα πανηγυρισμό ότι αξιοπρεπεί. Θε είναι τόσο ενθουσιασμό του που λέει πρέπει να κάνουμε αυτή τη χορογραφία οπωσδήποτε, οπότε βάζει γκολ. Δεν γίνεται. Εννοείται. Δηλαδή, θα κάνουμε κίνητρο αυτό. Γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά πολύ ωραία! Πολύ ωραία όλα τα θεματάκια. Εντάξει, σήμερα ήμασταν καταιγιστικοί σαν να είναι κουμπί. Όχι επειδή είμαστε εμείς, αλλά ήμασταν. Μπορείτε να μας δείτε πάλι να μας απολαύσετε γενικότερα, γιατί τώρα είναι και ένα πιο χαλαρό κλίμα γενικότερα. Διακοπών, σωστά. Κλείνουν σχολές, θέλετε να δείτε. Κλείνουν και σχολές, γιατί τι έχουμε, Πάσχα έχουμε, παιδιά. Εννοείται. Οπότε να ευχηθούμε και καλό Πάσχα, καλές γιορτές, να περάσετε ωραία όπου και αν πάτε, αν φύγετε από την πόλη που σπουδάζετε, αν γυρίσετε στο πατρικό σας, πάτε στο χωριό σας, οτιδήποτε. Μαζί με την οικογένειά σας, φίλους, ό,τι και να κάνετε. Θα πάτε πουθενά.
Εγώ θα πάω, ναι. Εσύ, Αναστασία. Θα πάω, ναι. Α, εντάξει, ωραία. Όλοι θα φύγουμε. Όλοι. Ωραία, και εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε. Καλό Πάσχα, λοιπόν, να πούμε. Εννοείται, καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Καλές και χαρούμενες ημέρες. Έτσι, να μην ξεχνάμε. Chill out, γιατί είναι ωραίο να είσαι φοιτητής. Γεια σας, πολλά φιλιά. Θα τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές.